Το ταξίδι του 48ου Φεστιβάλ κάνει στάση στην πλατεία Άρεως την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου στην Τρίπολη. Φέτος πραγματοποιείται μέσα σε ένα σωρό σύνθετων εξελίξεων, όπως είναι η ακρίβεια που σαρώνει εδώ και μήνες στα εργατικά και λαϊκά νοικοκυριά, μη δίνοντας το δικαίωμα σε χιλιάδες οικογένειες για διακοπές, ο βαρύς χειμώνας που είναι μπροστά μας και έχει βάλει σε πολλές σκέψεις το λαό της χώρας μας για το αν θα μπορεί να ανταπεξέλθει, καθώς το κόστος για την ενέργεια έχει φτάσει στα ύψη, η υπόθεση των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων και άλλα ζητήματα της επικαιρότητας που δείχνουν την ολομέτωπη επίθεση που δεχόμαστε και φαίνεται να μην έχει τελειωμό. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ έχουν αποδείξει επανειλημμένα ότι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή πάλης για τη διεκδίκηση των συμφερόντων και των αναγκών του λαού και της εργατικής τάξης. Τα τελευταία χρόνια υπήρξαν στιγμές που ο λαός μας χαμογέλασε, ένιωσε περήφανος και πήρε ανάσα αισιοδοξίας. Είναι εκείνες που το ΚΚΕ και η ΚΝΕ έπαιξαν καθοριστικό ρόλο που οι κομμουνιστές βγήκαν μπροστά στον αγώνα. Από την περίοδο του πρώτου εγκλισμού και τις μεγάλες πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις, το γιορτασμό του Πολυτεχνείου σε περίοδο απαγόρευσης των διαδηλώσεων, τόσο στην Αθήνα που κυνηγήθηκαν οι διαδηλωτές από τις Άβρες και τα ΜΑΤ, αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, στον αγώνα των απεργών στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά και εκείνων στο αμφιλωτήριο της επιχείρησης Μαλαματίνα στη Θεσσαλονίκη, που απαιτούν ανάκληση των απολύσεων και υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τον αγώνα των τελιβεράδων της E-Food, μέχρι και τους μαθητικούς αγώνες που εν μέσω πανδημίας κορονοϊού οι μαθητές παλεύουν για να πάρθουν όλα τα μέτρα προστασίας της υγείας των μαθητών και όλων των εργαζομένων στα σχολεία, αλλά και για την κατάρχηση της ΕΒΕ, της Τράπεζας Θεμάτων και άλλα. Επίσης, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και τους αγώνες των φοιτητών για να μην περάσει η πανεπιστημιακή αστυνομία, αλλά και για να μην γίνουν τα πανεπιστήμια κέντρα απόκτησης πανάκριβων πιστοποιητικών που καμία σχέση δεν έχουν με τη διαδικασία της εκπαίδευσης και της μόρφωσης. Άλλωστε, αυτός ο αγώνας των φοιτητών είναι που ανέδειξε σε πρώτη δύναμη πανελλαδικά την πασοδαστική κίνηση συνεργασίας μετά από 36 χρόνια, γκρεμίζοντας κραυγαλαία από την πρώτη θέση τη ΔΑΠ, την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτούς τους αγώνες οι κομμουνιστές ήταν, είναι και θα είναι μπροστά κάθε μέρα. Σε αυτούς τους αγώνες καλούμε τη νέα γενιά να παλέψει, να βαδίσει και να συμπορευτεί με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ. Το σύνθημα που έχουμε επιλέξει φέτος είναι η νέα γενιά με το ΚΚΕ για το μεγάλο, το ωραίο, το συγκλονιστικό, σοσιαλισμός η απάντηση στον 21ο αιώνα. Το σύνθημα του 48ου Φεστιβάλ είναι εμπνευσμένο από τα σπουδαία λόγια του Νίκου Μπελογιάννη, όπου συμπυκνώνονται εύστοχα και αρμονικά τα δεκάδες συνθήματα που γεννάει πάλι των κομμουνιστών για ένα κόσμο στον πόη των ονείρων και των ανθρώπων, το σοσιαλισμό. Γιατί ο αγώνας μας είναι και μεγάλος και ωραίος και συγκλονιστικός. Άλλωστε, δεν θα μπορούσε να ήταν κι αλλιώς, καθώς είναι ποτισμένος με ανώτερες αξίες και ιδανικά, που διακατέχεται από αυταπάρνηση και συνεχεί πάλι ενάντια στην αδικία και την εκμετάλλευση, που τον τροφοδοτεί με αστήρευτη δύναμη και αντοχή η βαθιά πίστη ότι τελικά θα επικρατήσει το δίκιο. Η πεποίθηση ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν, ότι υπάρχει δυνατότητα να ζήσουμε καλύτερα έξω από τα όρια αυτού του σάπιου συστήματος, αποτελεί τον οδηγό μας για την καθημερινή δράση στο σήμερα, τη διαμόρφωση πλαισίων πάλης, την πρωτοπόρα δράση σε όλους τους μαζικούς φορείς, τους χώρους νεολαίας. Παλεύουμε για όλες τις σύγχρονες ανάγκες εργατικής τάξης, γιατί σήμερα είναι όριμο αυτές να ικανοποιηθούν. Υπάρχουν τα μέσα και οι δυνατότητες που όμως φρενάρονται από τις προτεραιότητες του αστικού κράτους, του ίδιου του συστήματος. Γι' αυτό το ΚΚΕ και η ΚΝΕ μπορούμε αποτελεσματικά να πρωτοπορήσουμε σε μεγάλους αγώνες, να βάζουμε εμπόδια, να μετράμε νίκες μικρές κτλ. Το φεστιβάλ στηρίζεται και προβάλλει την καινοτόμα πολιτική πρόταση του ΚΚΕ, που δεν μασάει τα λόγια του γιατί τα στηρίζει στις πράξεις του. Γιατί σήμερα που γενικεύεται η εφαρμογή νέων τεχνολογιών, υπάρχουν οι επιστημονικές, τεχνολογικές και παραγωγικές δυνατότητες για να ζήσουμε πολύ καλύτερα με βάση τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, κοινωνικές ανάγκες. Το τεράστιο πλούτο που παράγουν οι εργαζόμενοι με τη δουλειά τους να τον απολαμβάνουν οι ίδιοι μαζί με τις οικογένειές τους και όχι να τον αρπάζουν οι λίγοι, να το συσσωρεύουν οι μέτοχοι των επιχειρηματικών ομίλων, μεγαλώνοντας την απόσταση στο πώς ζούμε οι πολλοί και στο πώς θα μπορούσαμε να ζούμε. Η κοινωνία δεν μένει στάσιμη. Η ιστορία της γράφεται καθημερινά και σε συνθήκες φαινομενικής στασιμότητας, σε εποχές που δείχνουν ζωφερές και σκοτεινές. Η κοινωνική εξέλιξη κινείται εμπρός όταν τροφοδοτείται από τη βαθιά πεποίθηση ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, αν πιστέψει αποκλειστικά στην αστήρευτη δύναμή του, ώσπου να κατακτήσει τη δική του εξουσία για να διαμορφώσει ένα σύστημα ανθρώπινο χωρίς εκμετάλλευση. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ φέτος περιλαμβάνει. Ξεκινάει στις 8 με τον Κώστα Τσελά, έντεχνο τραγούδι. Ακολουθεί στη συνέχεια αφιέρωμα στον Νίκο Μπελογιάννη από μέλη της ΚΝΕ. Στη συνέχεια επίσης θα ακολουθήσει ομιλία από τη Βασιλική Γκιόκα, μέλος του Γραφείου Περιοχής Πελοποννήσου του ΚΚΕ.
Και το φεστιβάλ θα κλείσει με λαϊκό γλέντι με συμμετοχή συγκροτήματος. Στο χώρο του φεστιβάλ θα υπάρχουν επίσης βιβλιοπωλείο της σύγχρονης εποχής, μαθητική έκθεση για τον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, σκάκι και τραπεζάκι από την ΠΑΕ Δουσουέ.